Εάν ο άνθρωπος, ο μοναχός, δεν αγαπήσει το Θεό από τα βάθη της ψυχής του, δεν μπορεί να κρατηθεί μέσα στο μοναστήρι. Εάν πάει από απογοήτευση στο μοναστήρι, πολύ σύντομα θα φύγει. Διότι οι σκέψεις του θα είναι συνεχώς στον κόσμο, εκείνο που τον έκαμε για να φύγει δηλαδή. Δηλαδή είτε στο πρόσωπο, είτε στους ανθρώπους γενικά, που του, ήταν η αιτία για να φύγει από τον κόσμο. Επομένως δεν μπορεί να κρατηθεί καθόλου μέσα στο μοναστήρι. Εκείνο που κρατά τους μοναχούς μέσα στο μοναστήρι είναι η αγάπη του Θεού. Ο μοναχισμός στην Κύπρο έχει πολύ αρχαίες ρίζες. Από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες βρίσκουμε να ακμάζει στην ίσο των Αγίων η μοναχική ζωή. Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν μεταφυτεύτηκε από τις γειτονικές χώρες Αίγυπτο, Συρία, Παλαιστίνη στην ίσο μας το μοναχικό κίνημα και η αναχώρηση από τον κόσμο τούτο. Ο οργανωμένος γυναικείος μοναχισμός στην Κύπρο δεν αναφέρεται στον εκκλησιαστικό ιστορικό βίο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν καθόλου μοναχές στη διάρκεια των αιώνων. Μόνασαν κατοίκων. Τα γυναικεία μοναστήρια άρχισαν να παρουσιάζονται στην Κύπρο στα μεσοπολεμικά χρόνια, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1930. Συναντούμε ως πρώτο γυναικείο μοναστήρι εκείνο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Βρίσκεται μεταξύ Καϊμακλείου και Λευκοσίας. Ακολούθησε το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου κοντά στη Δερίνια αμοχώς του. Τα δύο αυτά πρώτα μοναστήρια ήσαν ανεπίσημα λόγω του ότι δεν υπήρχε στα χρόνια αυτά Ιερά Σύνοδος για να τα εγκρίνει. Οι Μητροπολίτες Κητίου Νικόδημος και Κυρινίας Μακάριος ήταν εξόριστοι από τους Άγγλους μετά τα Οκτωβριανά γεγονότα του 1931. Και στα 1933 απεβίωσε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο Τρίτος. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το σχηματισμό της Ιεράς Συνόδου δημιουργείται η γυναικεία μονή του Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου. Ακολουθούν μετά το 1960 τα γυναικεία μοναστήρια του Αγίου Ηρακλειδίου κοντά στην αρχαία Δαμασό, του Αγίου Μινά κοντά στον Κάτω Βρύ, η Μονή του Αρχαγγέλου στον Αναλιόντα, η Μονή του Αγίου Παντελεήμωνα κοντά στο Μητσερό, η Μονή της Παναγίας του Γλωσσά κοντά στο χωριό Κελάκι της Ζωοπηγής, η Μονή της Παναγίας της Φαλαγγιώτισσας κοντά στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, το Μονίδριο του Αγίου Νικολάου κοντά στο Ακροτήρι Λεμεσού, ο Άγιος Κενδέας κοντά στη Ξυλοτήμου. Αφιερωμένες οι μοναχές στον εξεγείπτου αθλοφόρων και στρατιώτη του Χριστού Μινά, αγωνίζονται πνευματικά μέσω της αγρυπνίας, της νηστείας, της προσευχής, της εσωτερικής άσκησης και της ασκητικής παιδείας. Στο κοινόβιο η τράπεζα είναι κοινή, όπως όλα είναι κοινά. Σημασία έχει η εν Χριστώ οικοδομή. Γι' αυτό ακόμη και κατά τη διάρκεια του γεύματος αναγεγνώσκονται από τον εκπεριτροπής αναγνώστη, μοναχή στην προκειμένη περίπτωση, ψυχοφελή κείμενα, ώστε ο νους να κρατιέται υψηλά και να μην οδηγείται ο ασκούμενος στη γαστριμαργία. Γεροντήσα, είσαστε η ηγουμένη του γυναικείου μοναστηρίου εδώ του Αγίου Μινά και έχετε την πνευματική ευθύνη και για τις μοναχές. Πώς οδηγείται μια δόκιμη μοναχή εις τον μοναχισμό, στο να πάρει το σχήμα? Υπάρχουν κανονισμοί. Όταν εισέρχεται μια κοπέλα για να μονάσει, υπάρχει δοκιμή 3 χρόνια. Θα δοκιμαστεί, εντάξει, δηλαδή να αγαπά την εκκλησία, να αγαπά όλα τα καθήκοντα που είναι υποχρεωμένη να κάνει ως μοναχή, και στα 3 χρόνια γίνεται η κοράδη σε πρασοφόρα, λάση το όνομα, και στα 5 χρόνια ο κανονισμός είναι να γίνει μεγαλόσχημα, είναι επίσημο μέλος πλέον της αδερφότητας. Πρέπει να αγαπά το Θεό, να της αρέσει και ο μοναχικός βίος, να αγαπά την εκκλησία,
Και όλους τους κανονισμούς που είναι ήδη σε όλα τα μοναστήρια σχεδόν. Παντού. Εδώ το μοναστήρι σας όμως είναι κοινόβιο. Κοινόβιο σύστημα. Και ακολουθείτε όπως και τις τροδιτήσεις και του Σταυροβουνιού. Έχετε 24 ώρες, κοινή τράπεζα, κοινοταμείο κλπ. Μάλιστα. Αρχίζουμε από το πρωί. Σηκωνόμαστε την ώρα 3. Έχει ιδιωτική προσευχή η κάθε μοναχή, αν και αυτά δεν λέγονται. Στις 4 μπαίνουμε στην εκκλησία, βγαίνουμε 7, 7 με 4, δεν υπάρχει κανένας Άγιος και έχει πολύ έλαιο κλπ. Πρέπει να βγούμε 8, 8.30. Μετά θα πάρουμε κάτι, πάμε στην τράπεζα, να παίρνουμε κάτι, ύστερα στις δουλειές τους η καθεμνά. Το μεσημέρι θα ετοιμάσουν το φαγητό εντεταλμένες, ας πούμε, στην κουζίνα. Θα ετοιμάσει την τράπεζα εκείνη που είναι η διακονία, διακονίες ονομάζονται στο νομαχικό βίο, την τράπεζα. Θα χτυπήσει το σήμαντρο 2 φορές το μεσημέρι, θα αφήσουν τα εργόχειρα τους αδερφές και θα πάνε στην τράπεζα. Μετά την τράπεζα δικαιούνται να ξεκουραστούν, να διαβάσουν, να καμιά 2 ώρες. Το καλοκαίρι κλείνουν την πόρτα, για να μην έρχονται ξένοι μέσα, από τις 12 μέχρι η ώρα 3. Εμάς η τράπεζα, ξέχασα να σας πω, 11.30 είναι, μέχρι τις 12 τελειώνουμε, κλείνουμε την πόρτα και κάθε μια πάει στο δωμάτιο της μέχρι τις 3. Δικαιούται ή να διαβάσει ή να προσευχηθεί, ό,τι θέλει να κάνει. Και ύστερα είναι ο εσπερινός. Το εσπερινό, την ώρα του εσπερινού, το κανονίζει ο πατήρ Λεόντιος κατά την εποχή. Πάντα πιο νωρίς, πάντα πιο αργά, κατά την εποχή. Μετά το ανεσπερινό είναι το δείπνο, κοινή τράπεζα, πάτε. Μετά είναι το απόδειπνο. Ο μοναχός αγωνίζεται να ενταχθεί στην πολιτεία των αγγέλων. Θέλει να γίνει μέτοχος των αφθάρτων και αιωνίων αγαθών. Γι' αυτό άλλωστε αρνείται τον κόσμο τούτο, με όλα όσα περιέχει, καλά και κακά, και αναχωρεί στην ησυχία. Ευνουχίζεται δια την βασιλεία των ουρανών, όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Κύριος, και γίνεται βιαστής του ουρανού, εφόσον βιάζει πρώτα τον πτωτικόν εαυτόν του, εκείνον των παθών και της πλάνης. Το μοναστήρι του Αγίου Μινά, χτίσμα της μέσης τουρκοκρατίας, ανδρικό μοναστήρι αρχικά, εγκατελείφθη στις αρχές του 20ου αιώνα λόγω ελλείψεως μοναχών. Το 1965 η Ιερά Μητρόπολη Κητίου μετέτρεψε τη Μονή σε γυναικείο κοινόβιο. Έκτοτε η γυναικεία αυτή μοναστική αδελφότητα ακμάζει μέσα στον έρωτα και στο ζήλο του Θεού. Ιερουργός στην Ιερά Μονή του Αγίου Μινά είναι ο αρχιμανδρίτης Λεόντιος Κατσικώστας, ο οποίος και διαμένει δίπλα στη Μονή. Όπως ξέρουμε, οι γυναίκες δεν εντάσσονται στις τάξεις του κλήρου. Διαφορετική είναι η αποστολή τους. Έχουν ως αρχέτυπο τη μητέρα του Κυρίου μας, την πλατητέρα των ουρανών, τη Θεοτόκο Μαρία. Κανείς μοναχός είναι μια πολύ σημαντική και πολύ καθοριστική στιγμή στη ζωή του. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Σας, τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε στο μοναχικό σχήμα? Την αγάπη του Θεού. Ο Θείος Έρος, όπως το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ήταν ένα αγκάλεσμα, το οποίο με την πάροδο του χρόνου
δυνάμωνε, φούντωνε μέσα μου. Οπότε όταν έφτασα σε κάποιο σημείο, είπα πλέον ότι ο κόσμος δεν με χωρούσε. Έπρεπε οπωσδήποτε να πάω στο μοναστήρι. Τότε το είχα εξομολογηθεί και στο γέροντά μου, τον ηγούμενο της Τροοδυτήσης, πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος από τότε με καθοδηγούσε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και εγώ με τη χάρη του Θεού ήρθα στο μοναστήρι. Έκαμετε για ένα χρονικό διάστημα ως δόκιμος, φαντάζομαι. Ναι, 6 μήνες. Μετά έγινε η ρασοφορία μου, η αλλαγή του ονόματος. Και στα 3,5 χρόνια, δηλαδή στους 3 χρόνια μετά από τη ρασοφορία, έγινε η κουρά του μεγάλου σχήματος. Η μοναχική ζωή κατ' εμέναν είναι ένας θείος έρος. Υπάρχουν κοπέλες ή και ακόμα και γυναίκες και μεγάλες οι οποίες θέλουν να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο. Αλλά τίθενται υποδοκιμασία, γιατί τώρα έχει τον ενθουσιασμό, αύριο μπορεί να μην τον έχει. Όταν ζυμωθεί μέσα στα καθήκοντα και το ένα και το άλλο, μπορεί να αλλάξει γνώμη. Γι' αυτό υπάρχει έναν διάστημα χρόνο που η κοπέλα δοκιμάζεται. Και αν αρέσει στις μοναχές και αν αρέσει και στην ιδία, τότε γίνεται η κουρά. Ο κανονισμός είναι ένα στα 3 χρόνια περίπου. Αλλά καμιά φορά ότι είναι κανένα πρόσωπο το οποίο έχει να πούμε έτσι μια αντιαφυσίτη την αρετή, μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Ή μπορεί να γίνει και αργότερα καμιά φορά, όταν έχουν ορισμένες αμφιβολίες οι πατέρες ή οι μητέρες να πούμε του μοναστηριού. Ναι, μιλήστε μας για αυτήν την τελετή της κουράς, γιατί ο λόγος που εκφέρεται κατά τη διάρκεια της τελετής αυτής είναι τρομερός και οι δεσμεύσεις επίσης φοβερές. Ναι, ακολουθούν ακριβώς τους κανονισμούς των